Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι καταρχήν από τον κλάδο του τουρισμού. Είμαι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επιστημονικού Τουρισμού Αττικής, των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια. Μιλάμε για ένα τουριστικό μέρος, όπου ο πληθυσμός τριπλασιάζεται το καλοκαίρι. Μιλάμε για ένα μέρος που έχει έλλειψη νερού, που οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία έχουν πολύ σοβαρές δυσκολίες επιβίωσης. Μιλάμε ότι οι συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων εκεί φτάνουν στο σημείο να μην έχουν καν τη δυνατότητα να κάνουν μπάνιο μετά τη βάρδια. Και σε συνθήκες τέτοιες 12ωρου, 7ήμερου, προφανώς θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ανάγκες εξυπηρέτησης αναγκών υγείας, πρόνοιας και ασφάλισης. Όταν φτάνουμε στο σημείο στην Κέρκυρα να υπάρχει έγκυος γυναίκα η οποία δεν καταφέρει να γεννήσει το παιδί της ζωντανό, διότι υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα, και ταυτόχρονα έχουμε ρεκόρ κερδών στις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι εργαζόμενοι ζουν αυτά που ζουν και οι κάτοικοι των νησιών ζουν αυτά που ζουν. Έχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα που μέχρι σήμερα κυβέρνησαν, γιατί αντιμετωπίζουν τη ζωή των εργαζομένων ως ένα κόστος. Και το μόνο που κοιτάνε είναι τα κέρδη. Άρα. Το μόνο που κοιτάνε. Και παράδειγμα, γιατί μιλάει και ο ΣΥΡΙΖΑ για τα δημόσια νοσοκομεία. Σαντορίνη, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το νοσοκομείο. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία υποβαθμίζονται και ταυτόχρονα ακόμα και τα φάρμακα γίνονται ένα πανάκριβο εμπόριο. Ένα παράδεκτη αυτή η κατάσταση και μπορεί να αποτελέσει κριτήριο ψήφου. Γιατί είναι κακό από μόνο του? Γιατί τα αποτελέσματα σχετικά με το όταν υπολογίζεται η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, με βάση τον κανόνα του κόστους και του ωφέλους, με βάση τον κανόνα των κερδών, έχει αντικειμενικά αυτά τα αποτελέσματα. Που ζούμε κοιλάδες των τεμών. Ζούμε κοιλάδες των τεμών παντού. Το ίδιο έγινε και στα αναπηγεία, το ίδιο έγινε και στην πανδημία. Το ίδιο έγινε και στην πανδημία που μετρήσαμε χιλιάδες νεκρούς, γιατί δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμο το δημόσιο σύστημα υγείας να εξυπηρετήσει. Και ταυτόχρονα οι κλινικάρχες, οι ιδιωτικοί κλινικάρχες, οι ιδιωτικές κλινικές θυσάβρισαν μέσα από αυτή την ανάγκη του κόσμου. Να αναγνωρίζονται τις γιατρευτούν και να έχουν ακόμα και μια βασική στοιχειώδη περίθαλψη. Σας ακούω για τα κέρδη μία επίθεση. Αναγνωρίζετε όμως ότι στη σύγχρονη οικονομία ζημιογόνες επιχειρήσεις σημαίνουν απολύσεις και αύξηση της ανεργίας. Το να επιτίθεται λοιπόν ένα πολιτικό κόμμα σαν το ΚΚΕ στα κέρδη. Ουσιαστικά είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια του εργαζόμενου. Έχουμε ζήσει και τα κέρδη. Και θυμίζω τις κινητοποιήσεις, μια και αναφερθήκατε στο πέραμα. Θυμίζω τις κινητοποιήσεις πολλές φορές του ΠΑΜΕ που έδιωξαν γιότ στην Τουρκία και στέρισαν θέσεις εργασίας σε μια περιοχή που αυτή τη στιγμή, παρά τα προβλήματα και να διερευνηθούν όλα για θανάτους εργαζομένων προφανώς, αλλά σε μια περιοχή στην οποία η ανεργία είχε φτάσει στο 30% και στο 40% και αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί και τα μεροκάματα, έχουν αυξηθεί και οι δουλειές. Να σας πω, η ίδια η ζωή και η αγορά δείχνει ότι τις επιχειρήσεις τις ανοίγουν και τις κλείνουν οι επιχειρηματίες με βάση τα κέρδη τους. Θα σας θυμίσω μεγάλο ξενοδοχείο στη Συγκρού, το Athens Lydra, με τον μεγάλο μεγιστάνα κύριο Παρασκευαίδη, που το έκλεισε με 80% πληρότητα. Και τότε κανένας δεν μπορούσε να πει για τους εργαζόμενους που παλεύανε. Θα σας θυμίσω τα πλοία που διώχνουν στο πέραμα κάθε χρόνο. Που τα διώχνανε τα πλοία. Οι ίδιοι επιχειρηματίες. Ακούστε με. Οι ίδιοι επιχειρηματίες στα αναπηγεία διώχνανε τα πλοία. Δεν είναι έτσι. Διώχνανε τα πλοία και αφήνανε τα αναπηγεία χωρίς επισκευή. Και οι εργαζόμενοι τότε. Δεν είναι έτσι. Τα κέρδη τους λοιπόν. Υπήρχαν συνδικαλιστές οι οποίοι κάναν καταλήψεις. Δεν Και οι νεκροί των εργαζομένων και οι νεκροί. Το πέραμα γνωρίζει και ψήφισε το πέραμα. Οι νεκροί της τάξης μας είναι και αυτό το λόγο. Ωραία. Για τα κέρδη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ως κόστος. Έχουμε και ένα τραγικό θάνατο εκεί πέρα οπωσδήποτε. Βέβαια να ψαχτούν όλα για αυτά τις υποθέσεις. Προφανώς δεν το συζητάει. Και στον τουρισμό δηλαδή που έχουμε συνέχεια ρεκόρ κερδών και γίνονται κινητοποιήσεις. Γιατί μας γράφει στα παλιά του παπούτσια ο κύριος Χατζηδάκης και οι υπόλοιποι υπουργοί? Δεν είναι έτσι και το γνωρίζετε. Έτσι είναι γιατί οι ελαστικές μορφές απασχόληση δίνουν και παίρνουν. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν 3 μήνες ταμείο ανεργία το χειμώνα. Ενώ σηκώνουν όλο το βάρος της ανάπτυξης του τουρισμού και δεν υπάρχει θέμα άνοιγμα. Ή κλείσιμο, το κλείνουν όποτε θέλουν αυτοί. Πάμε λίγο στον κύριο Μακελά. Ζήτησε ανάμεσα στα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και μας έγδαραν στην κυριολεξία, μας έγδαραν όλους τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, περί του ποιος είναι ο πιο αντίθετος προς τους φόρους, είναι παραπλανητική. Είναι μια συζήτηση η οποία κρύβει την ουσία και η ουσία είναι μια, ότι συμφωνούν στις φοροαπαλλαγές των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τα έχουν ψηφίσει αυτά με χαρακτηριστική, εμβληματική τη συμφωνία τους για την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, για τις 50 φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές,
για την λεγόμενη αναβαλλόμενη φορολογία καταβολή φόρου στις τράπεζες. Νέα πατέντα αυτή, καινούρια. Αναβαλλόμενη καταβολή των φόρων από τις τράπεζες που έχουν δισεκατομμύρια κέρδη και ταυτόχρονα όλοι τους έχουν διαμορφώσει το έδαφος ούτως ώστε το 95% των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων να πληρώνουν το 95% των εσόδων, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι, και το 5% μόνο να εισπράτεται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις τροπολογίες που λένε κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης. Μηδέν δηλαδή. Κατάργηση. Ναι. Ούτε καν μηδέν. Κατάργηση. Το μηδέν το διατηρεί και μπορεί να ανέβει. Ναι. Κατάργηση. Κατάργηση του έμφυα. Κατάργηση των ειδικών φόρων. Το έμφυα τελείως για όλους. Πλούσιους και φτωχούς δηλαδή. Κατάργηση του έμφυα. Ναι. Εμείς λέμε κατάργηση του έμφυα. Εμείς το μείωσαμε 35%. Και να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Να φορολογηθούν οι εφοπλιστές, να φορολογηθούν οι τράπεζες. Αυτό το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα, από ό,τι βλέπω, ειδικά επειδή υπάρχει φοροδιαφυγή, κύριε Στεφανάκη, για τους είναι και τόσο μεγάλο. Για τους φόρους στα καρτιά εννοώ. Στην πράξη είναι. Θα σας πω, για 27.000 έβλεπα τα στοιχεία χθες, μόνο δηλώσαν πάνω από 100.000 εισόδημα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας να πιστεύει μόνο 27.000 σε αυτή τη χώρα που βγάζουν πάνω από 100.000 το χρόνο. Για τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Ναι. Έχουν ψηφίσει. Αντί να του βρει και μετά του φορολογήσει. Έχει ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τη μονιμοποίησή του. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο σημείο θα μα κλέβουν. Ναι. Μιλάμε για φορολογιστία κανονική. Η λύση λοιπόν είναι σε αυτά που πρότεινε το ΚΚΕ και οι εργαζόμενοι που δεν έκαναν το βήμα πρέπει να το δουν ως κριτήριο ψήφου και να το ενισχύσουν τόσο ώστε να κάνει 100% λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των συμφορών των εργαζομένων. Μάλιστα.